κάθετη και ξεκάθαρη είναι η άρνηση της Εκκλησίας της Κρήτης να αποδεχθεί τόσο την πρόταση για τη θρησκευτική ουδετερότητα του ελληνικού κράτους, όσο και την οποιαδήποτε αλλαγή στη διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας και του μισθολογικού καθεστώτος των κληρικών. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης αντέδρασε πάρα πολύ για το επικείμενο άρθρο 21 του Συντάγματος, το οποίο μιλά για την οικογένεια. Μέχρι τώρα έλεγε καθαρά τη λέξη οικογένεια, όπως την ξέρει ο Ελληνισμός. Από εδώ και στο εξής υπάρχουν διάφορες μορφές συμβίωσης, οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 21 και βέβαια η Εκκλησία δεν μπορεί να συμφωνήσει. Ήδη καταγράφονται οι πρώτες αντιβράσεις εν αναμονή και των συναντήσεων που θα έχουν οι ιεράρχες της Κρήτης με κόμματα και βουλευτές. Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις στο πλευρό των Μητροπολιτών μας και με κάθε νόμιμο τρόπο και σε συνεργασία με τον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος για την αξιοπρέπεια των κληρικών όλης της Ελλάδας και των οικογενειών τους. Και δεν θα επιτρέψουμε τη βίαιη, δυσμενή μεταβολή του εργασιακού καθεστώτος μας με ανέτειες καταστρατηγήσεις κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των κληρικών. Θα συναντηθεί με θεσμικούς φορείς της χώρας, έτσι ώστε να εκφράσει την αντίδρασή της. Σίγουρα έχει επαφές με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και αναλόγως θα γίνουν τα περαιτέρω βήματα. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να συναντηθούμε και να μιλήσουμε οποιονδήποτε και με τον Πρωθυπουργό και με οποιοδήποτε. Το ανακοινοθέν που εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης μετά το πέρας της συνεδρίασής της είναι απόλυτο. Η Ιερά Σύνοδος καταρχήν διαφωνεί ρητά με την αναθεώρηση του άρθρου 3 του Ελληνικού Συντάγματος, καθώς ουδεμία εθνική, κοινωνική ή νομική ανάγκη επιβάλλει τούτο. Ως προς την εκκλησιαστική περιουσία, οι ιεράρχες της Κρήτης αναφέρουν πως οι φημολογίες για αμύθιτη περιουσία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όσα ακούγονται και φημολογούνται για αμύθιτη δήθεν εκκλησιαστική περιουσία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η Εκκλησία της Κρήτης διαχρονικά έδωσε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της υπέρ αναξιοπαθούν των ανθρώπων, υπέρ του Ταμείου Εφέδρων Πολεμιστών, για υποτροφίες άπορων φοιτητών και ενίσχυσε τις προνοιακές δομές της Εκκλησίας για τη στήριξη και τη βοήθεια εμπερίστατων συνανθρώπων μας σε όλη την Κρήτη. Για το θέμα της μισθοδοσίας του Ιερού Κλήρου, η Ιερά Σύνοδος ομόφωνα αποφάσισε και δηλώνει. Ιδιαίτερα στα χρόνια αυτά της παρατηνόμενης κρίσης, ο κληρικός της Κρήτης είναι εκείνος που ανέλαβε πολύπτυχους ρόλους και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων και δυσκολιών του λαού μας, διαφυλάττοντας την κοινωνική συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό, η Ιερά Σύνοδος δηλώνει απερίφραστα ότι η υπάρχουσα νομοθετημένη μισθοδοσία του Ιερού Κλήρου, που επί σειρά δεκαετιών έχει δοκιμαστεί, δεν χρήζει οποιασδήποτε αλλαγής. Οι ιεράρχες έστειλαν μήνυμα δυσαρέσκειας προς την ελληνική κυβέρνηση, δηλώνοντας ότι θα ζητήσουν τη στήριξη των αρχηγών των κομμάτων καθώς και των βουλευτών του νησιού. Η Εκκλησία Κρήτης δηλώνει ότι ουδεμία επίσημη ή ανεπίσημη ενημέρωση είχε για όσα ανακοινώθηκαν σχετικά με τα παραπάνω και εκφράζει τη δυσαρέσκεια και την έντονη διαμαρτυρία της προς την ελληνική πολιτεία.